παίρνει και τροχόσπιτο από πίσω. Άσε μας, λε, φοβόκατορα στην ατυχία μας. Να παλεύουμε τόσο καιρό να τον φάμε και αυτός ο κολόφαρτος τίποτα. Μπορεί να μην φταίει η τύχη του, αγάπη μου. Μπορεί να φταίει που είμαστε κι εμείς ανίκανες. Και δεν εννοώ την οδηγό και τις άλλες δύο πίσω. What do you mean, καλή μου, μην ξεχέσω καμιά μασαλιώτιδα εδώ χάνε. Να σου πω what do you mean, ναι, τώρα, αυτό θέλω. Έλα, έλα, ναι. Σταματήστε, σταματήστε, πια και κανείς δεν φταίει. Δεν ήταν να γίνει. Δεν το θέλω, Θεός. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα με πάτε σπίτι. Τα παρατάτε δηλαδή με τρεις αποτυχίες, δεν σας πιστεύω. Τι τρεις αποτυχίες, αγάπη μου, τι τρεις αποτυχίες. Θα το κοντεύουμε να ξεπαστρέψουμε τη μισή Αθήνα και αυτός εκεί ζωντανός. Καλά σου λέει. Μπράβα. Μήπως. Είπαμε τελεία και παύλα. Βλέπεις τον κακό φωσκό, τον αγαπάει και ο Λύκος. Ζωνή, αυτό το αυτοκίνητο δεν το ξαναχούμε δει έξω από το σπίτι. Ναι. Πάντως αυτό, άμα του βάλεις κοτσαδόρο, το παίρνει το τροχόσπιτο. Το έχει κάνει ο Παπαλάμπρος, καλέ. Έλα, βρε Γιώργο μου, σε παρακαλώ, αγόρι μου, σε παρακαλώ, δεν σου ξαναζητήσω άλλη χάρη. Έλα, βρε Γιώργη μου. Άσε μας τώρα, κοριτσάκι μου, θα σου κάνω εγώ το ξεκάρφωμα στο τζάνο για να μην σε πάρει ένα πρέφα η γυναίκα από τα ρήφα. Ακόμα δεν κατάφερε να τον ξεμοναχιάσει. Τι να τον ξεμοναχιάσω, που δεν μου φτάνει δηλαδή που έχω τον μπάστακα τη γυναίκα του. Τόσες μέρες εκεί μέσα έχω τα κοιμιάσει και μόνο το ιατρικό προσωπικό. Σε λίγο θα μου βγάλουν και εφημερίες. Τελειώσατε, γιατρέ μου. Σε αυτό ανεπέστα. Σου είπα, τώρα δεν μπορώ. Σε καμιά εβδομάδα ίσως. Σε καμιά εβδομάδα ίσως θα έχει βγει ο τα ρήφα, θα τον εμπαγκλαρώσω, θα τον πάω στις άλλα μήνα στο εξοχικό μου. Θα πάρω και 10 μέρες άδεια από το μέσα και μετά τη σωτηρία θα τον εστείλω. Αϊ, παρά τα με λυσάρα. Τι, λυσάρα! Λυσάρα, εγώ βρε! Εγώ, αλλά καλά να πάθω, βρε, καλά να πάθω. Να! Εγώ, φτιά, βρε, που σου ζητάω χάρες. Πού τρέχα, εγώ βρε σαν την τρελή, έτρεχα. Όταν μου έστωρε εκείνη την ψωριάρα, την νοσοκόμα στον Ευαγγελισμό και παρίστανα μέχρι την κολυγιά του νεφρού, βρε, παρίστανα. Τρεις βολταλές στον κόλο έφαγα, βρε, που είσαι, να. Εδώ το έχω το σημάδι ακόμα. Για να πού του πόνεις εσύ την πατρινιά στον Ημέριχο! Σου είπα, παιδάκι μου, δεν γίνεται. Φεύγω από εδώ σκαστός και πάω στο κανάλι να ετοιμάσω τα βίντεο για εκείνη τη συνέντευξη του Μαντά που έχω μεθαύριο. Καλά, Γιωργάκη μου, εντάξει. Όταν θα θέλεις όμως πάλι να. Να πας να κανονίσεις το Μαντά! Άντε, ρε, τρελή από εδώ. Τρελή εγώ! Εγώ είμαι τρελή, ένα! Άι, σιχτήρ Μαντά! Δεν μου λες, με Τζορτζινό, Γιωργάκη μου, θα γίνει τελικά αυτή η συνέντευξη με αυτόν τον. Πώς το. Ποιον, το Μαντά! Ναι, θα γίνει! Το Μαντά, ναι. Και για πες. Το ετοιμάζουμε τώρα κάτι βίντεο επωνύμων και θα την πάρουμε μεθαύριο. Και δεν μου λες, βρε Τζορτζίνο, θα το την πάρει δηλαδή έτσι κανένας γνωστός. Όχι. Όχι. Ο Χατζινή. Όχι. Το συνεργείο θα πάμε μια νέα δημοσιογράφη. Ναι. Α, νέα είπες, ε. Εντάξει. Έτοιμο. Τι είναι αυτό. Ομαδική έρωτη στην πρωτεύουσα. Τι τίτλος είναι αυτός, αγάπη μου, παρτούζα, διαστροφή, επικοινωνιακή ανάγκη. Είσαι τρελή! Και τι να βάλω. Βάλε, τρίζουν οι σουμιάδες, όλοι καλή χώρα, έλα στα κρεβάτια σας. Έλα, βρε. Τι είναι πάλι. Όχι, τίποτα καλέ. Έτσι πήρα, τι κάνουν τα πλοία σας. Μια χαρά είναι τα πλοία μας. Ένα γκαζάδικο μόνο πέρασε μια γρήπη, αλλά εντάξει, του κόψαμε βεντούζες και σηκώθηκε. Και για να μην κουράζεσαι, η απάντηση στις επόμενες 5 ερωτήσεις είναι όχι. Ποιος πεθύμησε την μπέμπα του. Μου λάβεις λιγκεράτος. Πώς το έπεσε αυτό, για πες το πάλι. Όχι, τίποτα δεν είναι, τίποτα. Ναι, ένα παιδί μπήκε μέσα. Σας παρακαλώ, παιδί μου, πηγαίνετε έξω. Μου κάνεις εμένα μεζάκια. Μου κάνεις ένα μεζάκια. Για να σου δείξω τον άλλο Μάρκο, Ναι, για δείξω, για δείξω, για παρακαλώ. Μάρκο, πηγαίνετε, σας καλεί το στεφάνι σας, έλα. Ναι, αγάπη. Πού είσαι, πρε αγάπη μου, γεια σου, χρυσό μου, και έχω κλείσει όλη τη μια ούλη με την Jaguar. Και τον έτρωγα να σου πάρει μια λόπους να βολεύεσαι τα στενά, αλλά. Όλη μέρα εξαφανίζεται. Είναι που σκίζεται στη δουλειά. Ναι, αλλά εγώ δεν τον βλέπω καθόλου. Να φανταστείς την περασμένη εβδομάδα, αν το κάναμε 5 φορές, ζήτημα είναι. 5 φορές, Και μας απόντιστες. Ναι. Να το κλείσουμε τότε το ρημάδι, να μην περνά και εσύ αυτή τη στέρηση. Έλα, πρε, αγάπη μου, έλα τώρα, τι νοιάζει την κοπέλα, τι κάνει στο κρεβάτι σου, έλα. Δεν το κάνει μόνη της στο κρεβάτι της. Έλα, έλα, πήγαινε για να μας σηκώσει τη λίμω, έλα. Λέγε. Τι, να μην σε νοιάζει, εντάξει. Για ποιο λόγο, να μας κάνεις κάτι δωράκια. Ναι, βρε κορίτσια. Βρεθήκαμε για το λόγο που βρεθήκαμε, προέκυψαν κάτι μικρές ατυχίες, τα παρατήσαμε, ενώ ήμασταν μια ανάσα πριν το χρυσό μετάλλιο. Ναι, μικρές κεντέρες. Τι σκατά, πρέπει να ξαναχαθούμε. Όχι, θα μου πεις φοφόκα μου, και εγώ θα συμφωνήσω. Ναι, αυτό θα έλεγα. Πού το κατάλαβε. Γιατί πάνω απ' όλα, κορίτσια, πέρα από φωνικά μαντάδες εκδικήσεις, είμαστε φίλες. Και το θυμήθηκες μετά από 25 χρόνια. Ένα θα σου πω, Ντομινίκ Σεζάρ. Αντάμα δεν μονιάζουμε και η χωρισιά κακή είναι. Καλά σας λέει, ρε. Εμένα το πρωί μόλις χωρίσαμε, με έπιασε η ψυχή μου. Είδα και εκείνη την κάρια, την κουνιάδα μου και απόγεινα γυναίκα. Στο όνομα λοιπόν αυτής της ωραίας φιλίας, θα σας κάνω κάποια ωραία δωράκια για να με θυμόσαστε. Τελικά είναι καλή κακομοίρα, τι μου λέγε. Ναι, μάλιστα. Και τώρα θες να μας πεις ότι βρεθήκαμε εδώ για να μας δώσεις δωράκια. Α, είσαι καχύποπτη, χρυσή μου.
Έχεις μία εμπάθεια μαζί μου, μην το αρνηθείς. Δεν το αρνούμε. Καλά. Αυτό για την κυρία Πόκα. Ευχαριστώ. Αυτό για την Φοφόκα μου. Και αυτό για σένα. Αχ, πήρες εμένα, τι πήρες. Τα δικό σου σε μινιατούρα. Αχ, καλέ, μακαριότατος. Καλέ, ευτούν είναι σαν αυτή που χάρισε ο μικρούτσικος στη Γιοργαντά. Ευτούν είναι, πομπάρα. Εσένα σου αρέσει. Ναι, για ζεργόν μια χαρά είναι. Έχεις αφήσει και την τιμή πάνω. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα εμένα θα μου επιτρέψετε. Κάτσε καλέ, κάτσε λίγο. Να πούμε και καμιά κουβέντα. Τι είναι αυτό να σου επιτρέψουμε αμέσως. Καλά σου λέει, μωρή, παλουκό σου. Εντάξει, να παλουκωθώ. Να δω τι κουβέντα έχουμε να πούμε. Και εγώ ησυχία. Σήμερα το πρωί καλέ, τι άκουσα και μου άνοιξαν τα μάτια. Το ξυπνητήρι. Χάνεις, κορίτσι μου, αλλά είσαι ενήμερη. Ναι, μάλιστα. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, εκεί που πάλευα με τον κομπιούτερα, ποιος ήρθε και μου μίλησε. Παύση ακούω. Ο Θεός. Καλέ, πώς σου μίλησε ένα ο Θεός. Εσύ δεν πιστεύεις στο Θεό. Είσαι σαν εκείνο τον Καφετζόπουλο, τον άθεο. Πιστεύω, δεν πιστεύω. Φοφόκα μου ήρθε και μου μίλησε. Διαστόματος Γιώργου. Ενός συναδέλφου. Ναι. Καλέ, τι. Να δεις, ανατρίχιασα τώρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Μπορεί, τι να πω. Και τι σου είπε αυτός ο Θεός Γιώργος? Μου είπε ότι τόσο καιρό αποτυχαίνουμε επειδή δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε εκ του σύνεγγις. Διότι φόνος εκ του μακρό δεν γίνεται. Να σου πω, αυτό βγαίνει και σε πρωτομοί. Ναι, μωρή, και σε κούκλα καναπέ. Βγαίνει να του είχε τελειώσει. Γκάλτο σκασμό τώρα. Αυτού λοιπόν μεθαύριο του ετοιμάζουν μία συνέντευξη. Πού θα την παίξουνε? Στο Μετροπόλιταν. Χτύπα την μωρή γιατί δεν φτάνω. Άστε τώρα τη Φοφό ησυχή. Για λέγε, για λέγε. Πάμε λοιπόν εμείς στο σπίτι του, σαν συνεργείο του Μέγα. Με κάποιο τρόπο. Δήθεν για να του κάνουμε τη συνέντευξη και τον ακινητοποιούμε. Με κάποιο τρόπο. Τον μεταφέρουμε σε ερημικό μέρος με ξένο αυτοκίνητο που θα βρούμε με κάποιο τρόπο. Και μας μπαγλαρώνουν στον κορυδαλό με τον γνωστό τον τρόπο. Άσε μας, κορίτσι μου, άσε μας γιατί έχουμε και δουλειές. Πού πας καλέ, μιλάει! Δεν πειράζει, ας μιλήσει με τα ρούχα της. Πάμε, Φοφό. Ναι, μάλιστα. Μην τολμήσεις. Ούτε το μακαριότατο. Ούτε. Μα πού να τρέχω να τον αγοράσω. Θα σου αγοράσω εγώ τον ίδιο. Πάμε. Ρε εσείς κορίτσα, ρε σας παρακαλώ, μην τον διάλαμε πάλι. Όχι τίποτα άλλο, δεν αντέχω αυτή την τζούχτρα την κουνιάδα μου. Άστρε μωρέ, αυτή έχει εμπάθεια μαζί μου, δεν σας το είπα. Και πάρε και το δώρο σου γιατί απροπώ, εγώ δεν φοράω φω. Πάμε, Φοφό. Εγώ φταίω μωρέ που σου πήρα φω. Βερνίκη έπρεπε να σου πάρω για τα κέρατά σου. Θα σου έλεγα που να το βάλεις, αλλά είχε χάρη που είσαι σπίτι. Μάλιστα. Και τώρα? Τώρα πήγαινε κι εσύ στην κουνιάδα σου. Θα τα βγάλω μόνη μου τα κάστανα από τη φωτιά. Λοιπόν, επειδή εγώ ξέρω από φωτιά και θράκα, λέγε, τι κάνουμε? Πρώτα-πρώτα αλλάζουμε τη συνέντευξη. Πώς? Με κάποιο τρόπο. Ακούσε εκεί ο Χιάιντι Μούτσουνη, σας έφερα εδώ να σας κάνω κάτι δώρα. Ναι, ναι, πάντως το μακαριότατο. Μας έχει τώρα 10 μέρες και μας τρέξετε τις τρελές για κάτι που έγινε πριν από 100 χρόνια. Εγώ αν δεν μου το λέγατε εσείς, το είχα ξεχάσει. Λες και είμαστε οι μόνες γυναίκες που τις βιάσανε. Μόνο σε σένα το κάνανε, κυρία μου, τι κάνεις αματά, ε? Δηλαδή, όποια γυναίκα τη βιάζουν, άιντε, άιντε, παίρνει τα κουπούρια και όποιον πάρει ο χάρος. Άσε με, σε παρακαλώ. Και εγώ σου λέω, άντε και το σκοτώνουμε. Μου λες απλώς, δεν μου τα γυρνάς, ας πούμε τώρα. Δεν θα μας πιάσουνε. Όχι, γιατί μιλάμε θεωρητικά. Λέω αν. Γιατί εγώ να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου δηλαδή μέσα στα κάγκελα. Απάντα τώρα, κυρία μου. Επειδή εσύ, κυρία μου, δεν έχει ζωή. Μας ρώτησες εμάς. Εμείς θέλουμε να τη ζήσουμε τη ζωή μας, να τη γλεντήσουμε. Μια γιορτή, μια αργία, μια της σταυροπροσκυνήσεως, να μην πιούμε ένα ποτήρι παραπάνω. Τώρα θα με ρωτήσεις ποια ζωή. Και υπόπιθα το ρωτούσε. Ένας Μάρκος στη χάση και στη φέξη, ένα σκυλί για μαξιλάρι και ένα καβατζάρι στα 40 χωρίς να έχει κάνει ένα παιδί. Ναι, μάλιστα. Μια ζωή σκατά γιατί ένας αλήτης μας έκανε να τρέμουμε τη σκιά μας. Εγώ και κορνάρισμα να ακούσω, ολόξυκας με πιάνει. Εμένα που με έχει κάνει να ντρέπομαι για αυτό που είμαι. Στα μπάνια στη θάλασσα. Καπαντίνα. Και ύστερα σου λέει πως θέλει ο Φωνιάς. Ποιος το λέει? Ο Διονυσίου. Oh. Και αφού δεν τον τιμωρούν αυτοί που πρέπει να τον τιμωρήσουν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Από σένα περιμένω. Γιατί αν κάθε γυναίκα που τη ακατέβανε έπαιρνε μια καραμπίνα, θα είχε ξεπρομίσει ο τόπος. Το σακάτεμα βάζεις μέσα και το ξύλο. Ναι, γιατί? Γιατί κάτι μου ήρθε στο μυαλό εμένα τώρα. Και κάθεσαι εσύ τώρα και τα βάζεις με το δόλιο το αλεκάκι. Ήμουνα σκληρή, ήμουνα. Ναι. Ναι. Τι ναι, μωρή, τι ναι! Κι αν την ώρα που είμαστε εμείς εκεί, δηλαδή, πλακώσει το κανονικό συνεργείο του Μέγκα, θα τους πούμε ότι είμαστε το πριβέ. Αχ, μωρή, αυτό δεν το σκέφτηκα. Αλλά τι να σου κάνει, ένα μυαλό και αυτό ρωμαίγο. Ο προηγουμένος σου? Όχι, αυτός έχει κλειδιά και όταν δεν έχει, κλωτσάει την πόρτα. Μωρή, να σου πω, άμα γίνει κανένα ξαφνικό να την αφήσω εδώ την τσάντα μου, μη μου τη βουτήξει πάλι κλώσσα η κουνιάδα μου. Ναι, παιδί μου, βάλτε στο ψυγείο έτσι και αλλιώς δεν πατάει κανείς. Βάζω τις σφαίρες, βάζεις το όπλο. Έλα, ρε Τζιμάκο. Ναι, βρε, εγώ είμαι. Μαντάζερε. Κοιτάξτε, εδώ στη διασταύρωση μια ηλίθια πέρασε το στόχο που είχα για την αριστερή μεριά και έγινε μπουχός. Ναι. Ναι, ρε Τζιμάκο, όμορφη ήταν, ρε. Ναι. Κοίταξε τώρα να βάλει τις άκρες εκεί στην τροχέα να βρούμε τα στοιχεία της. Ναι, ναι, το πήρε το νούμερό της ένας περιπτεράς. Ναι, έλα. Γράφε. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω.
Η συνέντευξη θα γίνει μεθαύριο. Έχουμε 2 μέρες να προετοιμαστούμε. Εμείς θα παραστήσουμε το συνεργείο του Μέγκα. Θα κάνουμε τάχα μου και καλά ότι του παίρνουμε τη συνέντευξη. Θα τον οδηγήσουμε σε μέρος ερημικό και μετά θα τον φάμε. Και δεν μου λες, ρε έξυπνη. Ναι. Αν την ώρα που του παίρνουμε εμείς συνέντευξη, μπουκάρει το πραγματικό συνεργείο του Μέγκα. Τι θα πούμε, ότι είμαστε από το πριβέ. Α, ναι, είναι και αυτό. Είδες, τι να σου κάνει. Ένα μυαλό και αυτό ρωμαϊκό. Παιδιά, αφήστε τα αυτά. Αυτά θα τα ξεκαθαρίσω εγώ αύριο που θα πάω στο γραφείο. Εσείς θέλω να είστε stand-by για οδηγίες. Ο Forest Cab, πού είναι? Να σας πω, αυτό το παιδί ποιο είναι? Ο Μάριος Ιορδάν. Έλα εδώ, αγάπη μου, μιλάμε. Έλα εδώ. Ναι, μάλιστα. Εμείς θα ξανασυναντηθούμε για να κανονίσουμε τα απαραίτητα σύνεργα. Ωραία. Τι θα βάλουμε? Μαγιό. Δεν έχω. Τι να βάλουμε, παιδιά, τι να βάλουμε? Τα κανονικά μας ρούχα θα βάλουμε. Και σε ποια ερημική τοποθεσία θα τον οδηγήσουμε? Στο κρεβάτι σου. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, σε παρακαλώ, αγάπη μου. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, σε παρακαλώ, αγάπη μου. Τα ξεχάσαμε τα 5 στη γυναίκα του. Αχ, παρακαλώ μου. Τι είναι αυτό, καλέ? Προκομμένος της. Όταν δεν έχει κλειδιά για την πόρτα, την κλωτσάει. Αλέγκρο! Αγάπη μου, καμάρι μου, χαρά μου. Έλα, παιδί μου, έλα. Έλα, έλα, παιδάκι. Γιατί δεν μας τα φέρνεις, καλέ, να το δούμε? Γιατί θες να κάνεις παιδί? Ναι, Τζάνιο, εκεί. Ναι, ακούστε, μια πληροφορία έχω να δώσω. Μέσα στο νοσοκομείο κυκλοφορεί μια δημοσιογράφος του Τριανταφυλόπουλου που κάνει έρευνα για φακελάκια. Ναι, εγώ το ξέρω, χρυσέ μου, δεν παίρνετε φακελάκια. Αλλά το θέμα είναι μην ανοίξουν το στόμα τους οι αρρώστοι. Γι' αυτό σας λέω. Αντιγόνη Πασαλίδου λέγεται. Σύζυγος Νικόλα και παριστάνει τη γυναίκα ενός τραυματία ταξιτζή που έχετε εκεί μέσα στο 208. Ναι, σου ευτυχισμένο. Μέχρι εκεί έφτασε, μωρή. Άσε με, σε παρακαλώ, Χριστέ μου, να μην δω τον άνθρωπό μου. Γιώργο, πού είναι Γιώργος, πού είναι το θεραπηγόνος, πού είναι Γιώργος. Εδώ είμαι. Α, ναι, ναι, ναι. Δεν μου λες, ρε Τζορτζίνο, αυτή είναι τη συνέντευξη που έχετε μεθαύριο με το Μαντά, τι ώρα την έχετε? Γιατί? Για να μην σε στείλω στο ρεπορτάζ για το πόλεμο και ειρήνη. Όλη μέρα, 2 μέρες συνεχώς. Μην κοιτάξεις κατά εδώ. Σου έχω έτοιμη παρέτηση. Εντάξει, παιδί μου, όλη μέρα, 2 μέρες συνεχώς, αλλά συγκεκριμένα τι ώρα? Στις 3 το μεσημέρι. Λυπήσουμε. Α, στις 3 το μεσημέρι. Όχι, ας πούμε, βράδυ, πρωί, απόγευμα, έτσι. 3 το μεσημέρι που ταλακιάζει και ο ήλιος. Ναι. Ναι. Μη βλαστημείς, παιδί μου, παραμονή του γάμου σου, αν είναι δυνατόν. Σε ιερό χώρο βρίσκεσαι, online με τον κύριο. Μα δεν είπα τίποτα. Πώς δεν είπες τίποτα? Ακριβή είπες η τελετή. 1,5 εκατομμύριο ακριβή τελετή. Λοιπόν, πάμε. Πηγαίνετε και να είστε εγκρατείς πριν από την τέλεση του μυστηρίου. Μεταξύ μας, εννοείται. Όπα, το βίντεο. Ξεχάσαμε το βίντεο. Το πιο σημαντικότερο, χάρη. Το σημαντικότερο, διότι όπως λέει και ο λαός μας, γάμος χωρίς βίντεο, σαλάτα δίχως φέτα. Λοιπόν, για το βίντεο έχω να σας πούμε ότι εμείς βάζουμε την κάμερα και εσείς διαλέγετε το σκηνοθέτη. Όπου εκεί διαφέρουν βέβαια και οι τιμές. Μπορείτε να πάρετε και ένα της γειτονιάς. Της γειτονιάς? Ένα γαμοβιντεάκι πέρα. Εμείς όμως συνεργαζόμαστε με μεγάλη επιτυχία και με αποφύτους της σχολής Σταυράκου. Της σχολής να πάρουμε. Να πάρουμε και άλλους σκηνοθέτες. Να πάρουμε το Βούλγαρη, αν θέλετε, για πιο νοσταλγικό στυλ. Το Μανουσάκι επίσης, αλλά αυτό θα τσιμπήσει λίγο γυμνό. Όχι, όχι γυμνό. Φάει στα συμπεθέρια. Πήρα λίγο στα γοφά. Έχουμε και άλλες κατηγορίες. Μπορούμε να περάσουμε σε πιο ψηλά κασέ, να πάρουμε τον Αγγελόπουλο. Οι δικοί σας βέβαια μπορούν να μην δουν την κασέτα, αλλά μπορούν να χτυπήσει και κανένα χρυσό φοίνικα. Ναι, λοιπόν, τι διαλέγετε? Της γειτονιάς. Της γειτονιάς. Αν εσείς θέλετε ο γάμος σας να είναι βαρετός, κακοφωτισμένος, με λάθος ρακόρ και σε ένα μήνα να γράψετε πάνω στην κασέτα επεισόδια της Ζήνας. Τι να σας πω, ποιος είμαι εγώ που θα σας αλλάξω γνώμη? Και πόσο θα στοιχήσει το βίντεο, παπά μου? Αυτά είναι δωρεάν πράγματα τώρα, τα δίνουμε έτσι προσφορά, αλίμονο για άπαλο βίντεο. Ευχαριστούμε, πάτε. Βέβαια, εσείς θα τηρήσετε τα σγραφάς, οι οποίες λένε δωρεάν λάβατε, δωρεάν θα δώσετε. Και βέβαια θα δώσετε ό,τι έχετε ευχαρίστηση για τα καινούργια μας μηχανήματα, τα οποία φέραμε από την Ιαπωνία. Να σας δείξω, είναι μια πάρα πολύ ωραία μηχανή, καινούργια. Καταλαβαίνετε. Έτσι με ζούμε, ωραία, είναι πολύ καλή. Μα στήξε τι παράγκα στα μάτια. Και είναι ακριβό μηχάνημα. Δεν καταλαβαίνετε, πρέπει να κάνουμε και μια απόσβεση για την παιδιά. Μάλιστα, πάτε. Με τα πούμε, πηγαίνετε. Γιατί με περιμένει και άλλη πιστή. Να είστε καλά. Την ευχή σας, πάτερ. Καλή μόνο. Ευχαριστούμε, πάτερ. Πώς από εδώ, φωτεινή, παιδί μου? Τίποτα, παπά μου. Έφερα το γράσο για την καμπάνα που μου είπατε. Καλά, καλά. Σημείωνε τώρα κάτι πραγματάκια που θέλω, γιατί από το πρωί ψάχνω τα σιγανοπαπαδιά και δεν τη βρίσκω. Και μόλις τελειώσει το γράψιμο, φάτο. Ποιο να φάω? Το χαρτί. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Οι άντρες θέλουν να ακούσουν που και που για μένα, για ποια με πέρασες. Κουρδίζουν πιο πολύ. Ναι. Πρώτα τσόκολα, deficiente, cretina, ignorante che sei. Ναι. Έλα μέσα μόλις μπορέσαι. Για ποια με πέρασες? Έλα, πάρε με τηλέφωνο. Όταν παγώσει κόλαση 5 φορές μπορεί. Ναι. Ναι. Έλα μέσα. Μισό, μιλάω. Τσακί σου είπα. Θεία, συγγνώμη, αλλά πρέπει να κλείσω. Δεν ξέρω, δεν κρατιέται. Τι να θέλει, τα γνωστά. Μάλλον τα έχει πάρει μια καινούρα κρεβάτα και τα θέλει να τη βρέξουμε. Κάτσε να δω, φοράω φρέσκα κιλότα. Μα τι ζών που είμαι, εγώ δεν φοράω ποτέ κιλότα. Θεία, σε κλείνω και σε παίρνω μετά. Γεια.
Πού να ξαπλώσω.